Νίκος Ριγανός στον αγωνιστικό χώρο. Ο Νίκος Ριγανός και ο κόσμος σηκώνεται να τον αποθεώσει, να αποθεώσει την ομάδα. Νίκος Ριγανός, Κορακιανίτης, Πίτος, Κορακιανίτης. Πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο ο Νίκος Ριγανάς. Θελής. Η μπάλα είναι για το Κιλκής. Η μπάλα είναι για το Κιλκής. Από εκεί όμως πρέπει να ξεκινήσει. Από το σημείο που δείχνει ο κύριος Σιρεμπίσιος. Δούγιας. Μέγκας. Το Κατσόγλου. Μέγκας. Δούγιας. Μέγκας. Τον σηκώνει στον αέρα ο Μπάμπης Κορακιανίτης. Μέγκας, λιγότερο από ένα λεπτό, λιγότερο από ένα λεπτό, Μέγκας. Γκολ από τον Μέγκα, γκολ. 19-19. Γιάννης Λαζαρίδης από το Κιλκής, ένα πολύ δυνατό παιχνίδι πριν καν ξεκινήσει ουσιαστικά. Μπήκαν και δύο ομάδες πάρα πολύ δυνατά, διεκδίκησαν ότι καλύτερο, το λένε και οι δύο παρατάσεις από 5 λεπτά στις οποίες πήγαμε. Ο Φέκας πήρε τη νίκη με 2 γκολ διαφορά. Δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του Κιλκής, το παιχνίδι έντονο, το παιχνίδι φαντάζομαι ήταν όχι για καρδιακούς σίγουρα. Εμείς πληρώσαμε τις πολλές χαμένες κατοχές που είχαμε, οι οποίες δώσανε στην αρχή κάποια γκολ στο Φέακα. Παρ' όλα αυτά με τη δυνατή μας άμυνα κατορθώσαμε και τους κρατήσαμε πολύ χαμηλά στο σκορ. Πολύ καθοριστικός παράγοντας για την ομάδα μου οι απουσίες που είχα στο σημερινό παιχνίδι, τόσο του Ιάκωβου που δέχτηκε την κόκκινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο, όσο και του Βασίλη του Κατσόγλου, ενός από τους πρώτους σκόρερ μας, ο οποίος λόγω τραυματισμού δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Τους οποίους βέβαια τους έχεις και στο δεύτερο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή δεν το σκέφτομαι αυτό το πράγμα. Ναι. Το μόνο που σκέφτομαι είναι πώς να μπορέσουμε να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε και να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί και έτοιμοι να φέρουμε το παιχνίδι ξανά στην Κέρκυρα μετά το Πάσχα. Άρα, στην έδρα σας τι διαφορετικό θα γίνει? Θα είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό? Σίγουρα θα έχουμε τη βοήθεια του κόσμου, όπως την είχε σήμερα και ο Φέακας. Θα έχουμε, θεωρώ, περισσότερες ευκαιρίες να πετύχουμε γκολ με την ορμή που μας δίνει ο κόσμος. Αλλά από εκεί και πέρα, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι αντιμετωπίζουμε μια ομάδα η οποία είναι πολύ έμπειρη. Είναι μια ομάδα η οποία, όπως και εμείς, θέλει να ανέβει στην Α1. Και αυτό σίγουρα θα πρέπει να μας κάνει πολύ συγκεντρωμένους και προσιλωμένους στο στόχο μας. Ο κόσμος σήμερα, η ατμόσφαιρα? Πολύ ωραία, όμορφη. Άμα κερδίζαμε θα ήταν και πιο ωραία. Να είστε καλά, καλή επιστροφή. Ευχαριστώ. Πίτος, Πίτοβιτς. Πίτος. Δελής. Αποκρούει ο Τριανταφύλου. Δούγιας. Δούγιας. Δεν συγκρατεί ο Μέγκας. Δεν συγκρατεί ο Μέγκας. Η μπάλα είναι για τον Φέακα. Κολόρες. Κορακιανέτες. Πίτος. Δελής. Σκανδάλες. Πίτος. Βίτοβιτς, Κορακιανίτης και Βίτοβιτς, Πίτος, Δελής, Βίτοβιτς, γκολ, Μάρκο Βίτοβιτς, γκολ, 20-19, το Κατσόγλου, Δούγιας, ακούτε τι γίνεται, Γιαμαζίδης, κλέβει την μπάλα ο οικονόμου. Η μπάλα είναι για το Κιλκής. Η μπάλα είναι για το Κιλκής. 3 λεπτά ακόμα. Η μπάλα είναι για το Κιλκής. Δούγιας. Χάνει την μπάλα. Χάνει την μπάλα. Τι κερδίζει ο Δελής. Κατακυροκροτείται η κερκυριακή ομάδα από τον κόσμο. Μάρκο Βίτοβιτς. Ευγένιος Κουλούρης. Δημήτρης Δελής. Πασχάλης Πίτος, Βίτοβιτς, Μπάμπης Κορακιανίτης. Δελής, Πίτος, Δελής, Πίτος, Βίτοβιτς, Κορακιανίτης. Βίτοβιτς.
από Κρόνιο Τριανταβίλου. Δούγιας. Δύο λεπτά ακόμη. Δύο λεπτά ακόμη Δούγιας. Το Κατσόγλου. Μέγκας. Το Κατσόγλου. Δούγιας. Το Κατσόγλου. Άξο. Τι παιχνίδι ήταν αυτό, για καρδιακού σίγουρα δεν ήταν. Ε. Είχαμε σε δύο παρατάσεις, δύο πεντάλεπτα, γιατί έπρεπε να βγάλουμε νικητή. Ο πρώτος τελικός μεταξύ του ΦΑΕΚ και του Κιλκής. Βρήκε την Κυρκυριακή ομάδα να κερδίζει με δύο τέρματα. Πάει λοιπόν σε μία εβδομάδα στο Κιλκής για να αντιμετωπίσει την ομάδα που διεκδικεί επίσης την άνοδο. Ο Αστέρης Τριανταφύλου είναι κοντά μας, τα πήγε πάρα πολύ καλά. Παρότι η ομάδα του ιτήθηκε, κάτι αποκρούσεις, κάτι πράγματα εξαιρετικά. Τραυματίστηκε κιόλας, βγήκε στα τελευταία έτσι, δευτερόλεπτα ουσιαστικά. Τι έγινε, το παιχνίδι δυνατό? Μακάρι να γίνονται πάντα τέτοια παιχνίδια, να ευχαριστείται ο κόσμος, να μαζεύουμε παιδάκια, να είναι όλες οι έδρες όπως είναι σήμερα. Εγώ σαν αθλητής χαίρομαι να παίζω σε τέτοια παιχνίδια και δεν έχει σημασία πάντα ο νικητής. Σημασία έχει να περνάμε καλά, να παίζουμε, να αγωνιζόμαστε και να φεύγουμε όλοι αγκαλιασμένοι όπως φύγαμε σήμερα. Δεύτερο παιχνίδι στην έδρα σας, εκεί το κλίμα θα είναι διαφορετικό? Θα είναι πάνω κάτω το ίδιο όπως είναι εδώ, το ίδιο θέλει όπως θέλει η Κέρκυρα να ανεβεί, θέλουμε και εμείς. Ελπίζω να μην γίνουν έκτροπα, να είναι όλα ωραία, να κυλήσουν όλα όμορφα και ας κερδίσει ο καλύτερος. Σήμερα στην Κερκίδα, εκτός από το Fanny Gekka που έχει λατρέψει πλέον το χάτμπολ, κόσμος χάτμπολικός, ποδοσφαιρικός, μπασκετικός, οικογένειες, παιδάκια, νομίζω ότι αυτό είναι που έλεγες πριν, έτσι. Ναι, μακάρι να έρχονται τόσος κόσμος και εμείς θα τους κρατάμε όσο μπορούμε κοντά μας. Νομίζω ότι μπήκατε λίγο και οι δύο ομάδες φορτσάτες, εξού και η αποβολή του Ηλερή. Μπήκατε με πάθος, θέλατε να διεκδικήσετε από την αρχή ό,τι καλύτερο. Κοίτα, το χάτμπολ από μόνο του είναι ένα πολύ δυναμικό άθλημα και όταν φτάνει σε ένα τελικό μετά από έναν ολόκληρο χρόνο, εννοείται πως και οι δύο ομάδες θέλουν να κερδίσουν. Αυτό τιμά και εμάς, τιμά και την Κέρκυρα, ότι αυτό είναι το χάτμπολ, αυτό είναι το πιο δυναμικό ομαδικό άθλημα. Απογοήτευση ή τώρα τα λέμε στο σπίτι του Κυλκής? Όχι, καμία απογοήτευση. Ίσα-ίσα. Το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ο πιο καλός, ο πιο τυχερός, ο πιο διαβασμένος κέρδισε. Το ίδιο θα κάνουμε και εκεί και ας κερδίσει ο καλύτερος πάλι. Δεν έχω να σου πω. Ευχαριστούμε, καλή επιστροφή. Δούγιας. Πιστόλας. Διαβασίδης, Διαβασίδης, Πιστόλας. Έγκας. Δούγιας αποκρούει. Ο Ευγένιος. Πού ήρθε ο Πιστόλας, δεν το κατάλαβε κανείς. Γκολ! Αλέξανδρος Δούγιας προσπάθησε και εκείνος. Το Κιλκής όμως ιτήθηκε. Ο ΦΑΕΚ πήρε το προβάδισμα στις νίκες. Λίγα λόγια για τον αγώνα, έντονο. Πολύ έντονο. Είχε νεύρα πολύ. Έγιναν εκεί κάποιες φασαρίες. Τι διαφορετικό θα δούμε στο δεύτερο παιχνίδι στην έδρα σας? Πιο σφιχτούς εμάς, πιο αποφασισμένους. Ακόμα περισσότερο και σήμερα ήμασταν. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Ελπίζουμε στην έδρα μας θα επικρατήσουμε εμείς για να παίρνουμε το παιχνίδι σε τρίτη σειρά. Να είστε καλά. Έχουμε πέναλτι για την Κερκυριακή ομάδα. Δεν μετράει τον γκολ του Μαρκού Οικονόμου, αλλά έχει την ευκαιρία με πέναλτι ο Μάρκος Οικονόμου να βάλει το ΦΑΕΚ μπροστά. Μάρκος Οικονόμου! Με ένα γκολ! Δύο λεπτά στη δεύτερη παράταση. Μέγκας. Για ποιον? Μπερδεύτηκε. Σπρόξιμο την μπάλα για το Κιλκής. Δούγιας. Μέγκας. Δούγιας. Πιστόλας. Πιστόλας. Μπερδεύεται. Μόνος του μπερδεύτηκε. Μόνος του μπερδεύτηκε. Πίτος. 2,5 λεπτά. 2,5 λεπτά. Θελές. Πίτος. Δεύτερη παράταση. Δεύτερο πεντάλεπτο. Για να βγάλουμε νικητή. Πίτος. Δεν φτάνει μπάλα στον Οικονόμου. Παχουρίδης. Δεν νικάει ο Παχουρίδης. Τον Ευγένιο ο Κουλούρη. Νικάει τον Ευγένιο Κουλούρη. Ο Βέγκας μπροστά. Μπροστά με ένα γκολ. Μπροστά με ένα γκολ. Για καρδιακούς αυτό το παιχνίδι δεν είναι σίγουρα. Δεν λες. Σκανδάλιες. Πίτος. Δίλεπτη. Δίλεπτη. Τον Αλέξανδρο Γιαβασίδη. Δίλεπτη. Γέλει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Γιαβασίδη.
Παπασίδης, εκτός αγωνιστικού χώρου. Έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι. Μάρκο Οικονόμου, ξέρεις τι να κάνεις, Μάρκο Οικονόμου. Απέναντι στον Αστέρι Τριανταφύλλου. Μάρκος Οικονόμου. Αυτό του λένε. Ξέρει τι να κάνει. Μπροστά με δύο κολοφέακας. Τι παιχνίδι, Θεέ μου, είναι αυτό. Πιστόλας. Δούγιας, Μέγκας. Δούγιας. Μπάλα για τον Κουσίδη. Γκολ από τον Κουσίδη. 22-21. Στο ένα γκολ η διαφορά. Τι παιχνίδι ήταν αυτό. Νίκος Τρικανάς, δύο παρατάσεις, δύο πεντάλεπτα για να δούμε ποιος ήταν ο νικητής. Στο πρώτο τελικό, ο Φέακας πήρε τη νίκη με δύο γκολ κόντρα στο Κιλκής. Οι δύο ομάδες ήταν ανταγωνιστικές, το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ έντονο. Τα λόγια είναι περιτά, ο Φέακας πήρε προβάδισμα, πάει σε μια εβδομάδα στο Κιλκής. Ο Νίκος Τρικανάς δεν σταμάτησε να φωνάζει. Ο κόσμος απίστευτο σήμερα. Νομίζω ότι όλη η Κέρκυρα σήμερα έγινε μια αγκαλιά, έγινε μια φωνή, έγινε ένα χειροκρότημα. Τι παιχνίδι ήταν αυτό. Ήταν ένας πραγματικός τελικός. Ήταν ένας τελικός για γερά νεύρα. Είχαμε υπομονή στο τέλος. Καταφέραμε, πήραμε την νίκη έστω και δύσκολα. Είναι παιχνίδια που έτσι πάνε. Αν χάσεις λίγο την αυτοσυγκέντρωσή σου, λίγο αν κάνεις κάποια λάθη, πάντα το σκορ δεν μπορεί να φύγει. Το παιχνίδι τώρα τελείωσε αυτό, κερδίσαμε. Πάμε για ένα δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Κιλκής. Ήταν εντελώς ξεχωριστό, διαφορετικό παιχνίδι από αυτό που είδατε σήμερα. Θα ξεκινήσει πάλι 0-0. Σκοπός μας είναι να δείξουμε ψυχραιμία, να ετοιμαστούμε για αυτόν τον αγώνα. Οι δύο ομάδες τώρα γνωριζόμαστε 3 χρόνια. Γνωρίζουμε καθένας τα ατού και τα μειονεκτήματα της κάθε ομάδος. Θα δουλέψουμε πάνω στην τακτική μας και θα είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε το διπλό μέσα στο Κιλκής. Δηλαδή αυτός είναι ο στόχος. Ο κόσμος σήμερα, ο πιο δυνατός σας παίκτη σήμερα, νομίζω ήταν εντυπωσιακός. Ο κόσμος ήταν απίστευτος. Κάτι άλλο. Ήταν απίστευτος, έδινε παλμό, πραγματικά κατάμεστο και είχε τόσο ενέργεια που μας, σε μια στιγμή μας συνεπήρε και εμάς. Με την έννοια ότι χάσαμε την αυτοσυγκέντρωσή μας, αλλά ήταν απίστευτο, ήταν πάρα πολύ δυνατός. Νομίζω ότι τον ακούς τον αντίπαλο, όπως μας είπε ο Τριανταφύλλου, ότι μπροστά σε αυτόν τον κόσμο, μπροστά σε αυτό το γήπεδο, ευχαριστήθηκα τόσο πολύ το handball και ας έχασα, έζησα τόσο όμορφα και έτσι θέλουμε να είναι όλα τα παιχνίδια. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά. Το έχω πει. Ο κόσμος αυτός που έχουμε εδώ, έχω παίξει σε πάρα πολλά γήπεδα, έχουν παίξει τα παιδιά, έχουμε παίξει αγώνες, έχουμε πάει σε αγώνες εκτός Κέρκυρας. Δεν υπάρχει. Είτε Α1, είτε Α2, είτε Β' Εθνική, δεν υπάρχει αυτός ο κόσμος. Και αυτός ο παλμός. Και δεν είναι, το ξαναλέω, δεν είναι μόνο χαντμπολικός κόσμος. Αυτόν τον κόσμο, τι να πω, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Πραγματικά όλη η ομάδα τους ευχαριστεί. Ελπίζω να μην τους ξαναχρειαστούμε. Επειδή λέγαμε για το Φάνη τον Γκέκα την προηγούμενη φορά και λίγο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, του λέω: Φάνη, θέλω να μου πεις δύο λόγια για την ομάδα μου. Λύσε, παρακαλώ. Ούτε να μην ρωτάς τα παιδιά για μένα. Θέλω να επικεντρώνεστε στα παιδιά, στην ομάδα, σε αυτό που κάνουν αυτά τα παιδιά και να δείχνετε μόνο αυτά τα παιδιά. Εγώ δεν είμαι τίποτα σε αυτή την ομάδα. Δεν θέλω καν να μιλάτε για μένα. Θέλω μόνο να επικεντρωθείτε. Δηλαδή, εντάξει, έχω πάει την πλάκα. Ο Φάνης είναι πάντα ταπεινός. Γνωρίζουμε την αξία του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και προσωπικά. Θα το καταλάβει αυτό αν δει τη συνέντευξη. Ένα προσωπικό ευχαριστώ από μένα προς αυτόν. Ξέρει, αυτός δεν χρειάζεται να πω παραπάνω, θα καταλάβει. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάτε λοιπόν στο δεύτερο παιχνίδι με το αβαντάζ της μια νίκης. Θέλετε άλλη μια νίκη για να ανεβείτε στα μεγάλα σαλόνια. Όλα πάνε τώρα πίσω, φεύγουμε, τα αφήνουμε και πάμε εκεί με ξεκάθαρο λόγο. Είναι όπως προείπα, είναι άλλο παιχνίδι. Ξεκινάμε από την αρχή. Μαζεύουμε τις δυνάμεις μας, τους τραυματίες μας, τους τραυματισμούς μας, τα πάντα. Έχουμε μια εβδομάδα καιρό μπροστά μας. Έχουμε 4 δυνατές προπονήσεις να δουλέψουμε πάρα πολύ. Θεωρώ ότι θα είμαι και εγώ έτοιμος πλέον. Απλά μπήκα σήμερα λίγο να δω, να μου φύγει, γιατί είναι και θέμα ψυχολογικό, όπως ξέρεις και εσύ. Λοιπόν, δύο πράγματα μου έκανε εντύπωση σήμερα. Πρώτον, ότι κάποια στιγμή που ο αντίπαλος προπονητής έδωσε οδηγίες για το σύστημα, το πιάνει ο Νίκος το σύστημα, δίνει οδηγίες στους παίχτες του, αλλά επειδή γινόταν ο πανικός με την κερκίδα, τα παιδιά του Φέκα δεν το πιάσανε, δεν το άκουσαν αμέσως και έτσι ήρθε ένα γκολ. Είναι σκακέρα. Όταν είμαι έξω, έχω
εμπειρία να μπορώ να δω κάποιες καταστάσεις. Είναι ένα σκάκι και με τις αλλαγές που παίζουμε στο χάντμπολ που δεν είναι μπάσκετ ή ποδόσφαιρο, μπορούμε γρήγορα να δούμε τι παίζει ο αντίπαλος, να αλλάξουμε παίχτες. Απλά θέλει πολύ γρήγορο χρόνο, σε γρήγορο χρόνο και να έχουν αντίληψη παίχτες. Γι' αυτό και τους είπα ότι επειδή εγώ δεν είμαι μέσα να τους αλλώ μέσα, πρέπει να έχουν να είναι συγκεντρωμένοι στον πάγκο. Είμαστε αρκετά συγκεντρωμένοι και κλείνοντας θα πω ότι τα παιχνίδια τα παίρνουμε από την άμυνα. Και μου έκανε εντύπωση η δεύτερη κίνηση του Νίκου Ριγανά στα τελευταία δευτερόλεπτα στην επίθεση του Φέρακα. Του κάνει περάστε κύριε, δηλαδή με μια σαν υπόκληση, ας πούμε, πώς να το πω, δεν ξέρω, μου κάνει πολύ εντύπωση, πολύ υποτισμό, πολύ ωραία αυτή η κίνηση στους παίκτες. Να τους λες, δικό σας είναι, πάρτε το. Τα παιδιά με βγάλανε ένα προπρόσωπο πραγματικά. Θα μπορούσα να παίξω. Αλλά τους, πραγματικά τους έχω εμπιστοσύνη. Ειλικρινά στο λέω και σε κοιτάω στα μάτια, τους έχω εμπιστοσύνη. Δεν πίστευα ότι θα έχουμε πρόβλημα. Πιο πολύ για δική τους ψυχολογική στήριξη. Το έκανα, δεν βοήθησα. Απλά τους έχω εμπιστοσύνη. Και πήγανε πάρα πολύ καλά και είμαι και από όλους ευχαριστημένους. Και τα παιχνίδια με την Άρτα και στο πρώτο παιχνίδι εδώ πέρα. Το μόνο που θέλω να δουλέψουμε λίγο, που δεν είναι τόσο χαντμπολικό, είναι εξωαγωνιστικό, είναι η ψυχραιμία. Η ψυχραιμία και η ηρεμία. Δηλαδή, πόσο μάλλον σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι που δεν θα έχουμε τον κόσμο μαζί μας. Νομίζω ότι φέτος, σε αυτό το παιχνίδι, ο κόσμος το φύλαγε στον Ηλερή. Γιατί πέρσι με την Πηλέα ήταν η ομάδα που είχε στερήσει από το ΦΕΚΑ και είχε γίνει σε ένα γκολ του κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, εντάξει, ο κόσμος θυμάται, δεν ξεχνάει. Που έγινε έτσι μια ένταση μεγάλη με την αποβολή του Ηλερή κτλ. Κοίταξε, Μαντούλα, εγώ σε αυτά δεν συμφωνώ γενικότερα. Είτε τώρα από την κερκίδα, είτε από τον παίχτη που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Κερκίδα είναι κερκίδα. Ό,τι και να κάνει, αλίμονο στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό στο ντέρμπι, να κάτσουμε να ασχοληθούμε με τους 10.000, 15.000, 30.000, 90.000 κόσμου. Έτσι. Ήταν μια κακή στιγμή. Θεωρώ ότι το έχει μετανιώσει. Ούτε εμένα μου άρεσε το όλο σκηνικό, αλλά αθλητισμός είναι τελικό παίζεις. Έτσι. Τα δίνεις όλα και από την κερκίδα και εντός αγωνιστικού χώρου. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα λεπτό! Ένα λεπτό! Πίτος! Του κλέβει ο Μέγκας. Αλλά του κλέβει με φάουλ. Την μπάλα για το ΦΕΚΑ. Πίτος. Τελείς. Δεύτερο πεντάλεπτο καθυστερήσεων. Γκολ! Δεν ακούς! Γκολ! Δημήτρης Τελείς. Τρελός! Όλοι τρελοί! 23-21, αλλά Μάρκο Βίτοβιτς κοντά μας τα πανηγύρισε, τα γκολ τρελά, έσφιξε τις γροθιές του, πέτυχε κάποια γκολ, κάποια άλλα ήταν πάρα πολύ δυνατά, δεν κατάφεραν να βρουν στόχο. Ο Κροάτης όμως σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός, βοήθησε και εκείνος στο να έρθει νίκη για την κερκυριακή ομάδα. I said to people that you scored, that you tried to score, that you had really good shoots, that all the people who came here today shout for you, and it was really nice, huh? Oh yeah, it was amazing feeling to play in this atmosphere, and I want to thank all the people and the supporters and sponsors, everybody who come to this great handball battle and war what was with Kilkis and I don't know what to say. Ήταν εντυπωσιακός ο κόσμος, ήταν εντυπωσιακή η στήριξή του. Όλο αυτό το συνέστημα, όλο αυτό το feeling που υπήρχε σήμερα ήταν πάρα πολύ καλό. Έχει μείνει εντυπωσιασμένος. Πραγματικά δεν ξέρει τι να πει για αυτόν τον κόσμο, για όλη αυτή τη στήριξη που έδωσε στην ομάδα του ΦΕΚΑ ο κόσμος που βρέθηκε στο νησί. After the extra time, five minutes, you won. It was stressful, all this? I think it was we make it stressful and a lot of pressure, especially in the moments when we had one goal for us, and then there were situations maybe where we hurried too much. Maybe we should be more patient. Mm-hmm. I want to congratulate my whole team, and it was great to play this game to win, because we showed a great spirit, and even if it was big stress, and we win. Συγχαρητήρια στους συμπαίκτες του, στην ομάδα του, γιατί ακόμα και κάτω από συνθήκες άγχους, μετά από δύο παρατάσεις πεντάλεπτες, θα κατάφερε η ομάδα να κερδίσει. Αναγκαστικά οι δύο ομάδες πήγαν εκεί. Ήταν πολύ δυνατό το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ δυνατή η αναμέτρηση.
ισοφαρίσει. Ωστόσο, ο Φέακας τα κατάφερε. Ιδίως πιο πολύ στρες υπήρχε όταν υπήρχε διαφορά του ενός γκολ. Αλλά η ομάδα τα κατάφερε. So you have the second game. You go to Kilkis in one week. You have the advantage of the winning. So you are gonna, you want to win, huh? Yeah, of course. I mean, we're gonna for sure play in this way. We're gonna try to maybe start. I mean, the coach Nikos Sirganas knows the best what we're gonna do, but I think it's a great advantage in the psychological way. But yeah, I mean, now Kilkis plays home, it's gonna be a different game. But yeah, I mean, I believe we can, if we play like this, we can win. Όσον αφορά το δεύτερο παιχνίδι, η ομάδα πάει στο Κιλκίς. Πιστεύει ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Αν όμως συγκεντρωθεί, η ομάδα μπορεί να τα καταφέρει. Αν δώσουν τον εαυτό του τα παιδιά, συγκεντρωθούν και ψυχολογικά, μπορούν να τα καταφέρουν, μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να πάρουν αυτή τη νίκη, την πάρα πολύ σημαντική δεύτερη νίκη. Αν και θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Μάρκο Βίντοβιτς. Thank you so much. Good luck the next game. Thank you very much. Thank you. Ο Φέακας, όλοι τρελοί εδώ. Φέακας, Κιλκής, 23-21. Στη δεύτερη παράταση, 23-21. Τι είναι αυτό, συγκλονιστικό παιχνίδι. Ο Φέακας με δύο γκολ πήρε την πρώτη νίκη. Σε μια εβδομάδα πάει στο Κιλκής να αντιμετωπίσει το Κιλκής και θέλει να καθαρίζει.